Πριν από λίγο, ενημερωθήκαμε από την ελληνική αστυνομία ότι συνελήφθη ο δράστης που έκανε τη διάρρηξη στην τράπεζα, στις θηρίδες... Στην τράπεζα, στο ψυχικό. Όλοι έδιναν τις πρώτες πληροφορίες και σκάει πριν από λίγα λεπτά η είδηση ότι ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη διάρρηξη των θηρίδων με λία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, είναι ο σύζυγος της πολύ γνωστής τηλεπερσόνας, αλλά και γυναίκα η οποία ασχολείται με τον γκαλοπισμό. Μιλάμε για τον σύζυγο της Τέτας Καμπουρέλη. Η Τέτα Καμπουρέλη, η γνωστή στο Πανελλήνιο ως η γυναίκα Ινιχού, ως η γυναίκα η οποία τη θυμόμαστε να έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση, με πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκπομπές. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχει βρεθεί το DNA του. Ακριβώς, φίλε. Ο ίδιος δεν έχει δώσει ακόμα ομολογία, δεν έχει ομολογήσει ότι είναι ο δράστης. Όχι, το αρνείται. Αλλά η αστυνομία τον έχει συλλάβει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάμε να μας δώσετε, παρακαλώ πολύ, τις πληροφορίες, συνάδελφοι, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Να πω όλα τα βασικά, να πούμε ότι καταρχήν μιλάμε για έναν 58χρονο. Μιλάμε ξεκάθαρα για τον σύζυγό της. Μιλάμε για τον σύζυγο της γνωστής τηλεπερσόνας Τέτας Καμπουρέλη. Ο οποίος είναι 58 χρονών, ο οποίος μάλιστα στο παρελθόν ήταν είχε μπλακεί σε άλλα θέματα με τη δικαιοσύνη. Έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα να δούμε πώς έφτασε η ελληνική αστυνομία στα ίχνη του. Ναι. Πώς έφτασε. Φαίνεται λοιπόν, οι πρώτες πληροφορίες που μας μεταφέρανε είναι ότι είχε βρεθεί το DNA του μέσα στην τράπεζα. Δεν γνωρίζαμε όμως πού βρέθηκε το DNA του μέσα στην τράπεζα. Αστυνομικές πηγές λοιπόν άρχισαν να ξεδιπλώνουν την ιστορία, λέγοντάς μας ότι ο άνθρωπος αυτός επί της ουσίας τι είχε κάνει. Είχε πάρει μια θηρίδα κανονικά δίπλα στις υπόλοιπες τέσσερις, οι οποίες ανοίχτηκαν, κι άλλη μία την οποία δεν κατάφερε αυτός που τις άνοιξε να την διαρρήξει. Ναι. Τις άνοιξε, πήρε τα προϊόντα, τα κλοπημαία δηλαδή, και τα έβαλε στη δική του θηρίδα και σιγά σιγά τα έβγαζε, καθώς ήταν νόμιμος κάτοχος θηρίδας ο ίδιος. Επομένως λοιπόν λέγεται ότι το DNA του βρέθηκε ακριβώς πάνω στα κοσμήματα τα οποία υπήρχαν πού? Μέσα στην ίδια του τη θηρίδα. Άρα λοιπόν βρέθηκαν από τα κλοπημαία, να βλέπουμε παρακαλώ πολύ και τη φωτογραφία του ζευγαριού. Ναι, και είναι ακόμα, συγχώρεσέ με, απροσδιόριστο το ποσό των κοσμημάτων, για να το πω απλά, των κοσμημάτων που είχαν κλαπεί. Μιλάμε για έναν αμύθιτο θησαυρό, ο οποίος ακόμα δεν γνωρίζουμε την αξία του. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν πάμε να δώσουμε πληροφορίες και πάμε να δώσουμε στοιχεία. Πραγματικά είναι τεράστια αποκάλυψη η οποία έχει γίνει, γιατί ξαναλέμε, μέσα στην προσωπική του θηρίδα, στην οποία είχε ανοίξει ο ίδιος και πήγαινε όλο αυτό το διάστημα, βρέθηκαν ένα μεγάλο μέρος από το κλοπημαία. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει το DNA του παντού. Επίσης, να πούμε και να βοηθήσουμε τους όλους τους και να πούμε ότι ο ίδιος είχε δεχτεί το 2016 μία άγρια επίθεση. Τον είχαν ξυλοκοπήσει. Επίσης, είχε γίνει στόχος ένοπλων ληστών που είχε φάει επίσης τότε ξύλο. Είχαν μιλήσει τότε το ζευγάρι στα μέσα ενημέρωσης το πώς είχαν ζήσει εκείνο το βράδυ τις υφελτικές στιγμές. Σε πολύ λίγο θα τα δούμε αυτά τα βίντεο, κύριε Λούρο. Έτσι.
Είχε ιστορία με την ελληνική αστυνομία. Είχε... Ήταν συσημασμένο. Σε... Είχε φάκελο. Είχε φάκελο, αυτό. Για συγκεκριμένα δικήματα και μένουμε εκεί. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας αυτή τη στιγμή. Γιατί ταυτοποιήθηκε. Τεράστια επιτυχία γιατί έκλεισε η ελληνική αστυνομία το φάκελο. Θεωρεί ότι ήταν αυτός, τον έχει δέσει και θεωρεί ότι δεν υπήρξε καν συνεργός του στο συγκεκριμένο έγκλημα. Και γι' αυτό σχηματίστηκε η δικογραφία, η οποία φυσικά τώρα τον οδηγεί στον εισαγγελέα. Να πούμε. Δεν πάει με συνεργούς, πάει μόνος του. Να πούμε ότι οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή του μέσα από τα βίντεο των επισκεπτών στην τράπεζα στο ψυχικό και από τον πιθανό χρόνο της κλοπής. Στο σημείο της διάρρηξης, να πούμε, βρέθηκε και το DNA του. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το ρυφηφί είχε γίνει στο ψυχικό και είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Νοέμβριο. Έτσι, τον Αύγουστο φαίνεται να έγινε, τον Νοέμβριο αποκαλύφθηκε. Όταν μια της ιδιοκτήτρης των θηρίδων που είχαν ανοιχτεί βρέθηκε αντιμέτωπη με την κλοπή μαμούθ. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Να πούμε ότι ο σύζυγος της κυρίας Καμπουρέλη είχε νοικιάσει νόμιμα και με τα στοιχεία του μία θηρίδα στην ίδια τράπεζα, όπου σκοπός του ήταν, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, να βάλει εκεί τα κλοπημαία και μετά σε κάθε του επίσκεψη να βγάζει τα κοσμήματα χωρίς κανείς να τον καταλάβει και χωρίς κανείς να τον αντιληφθεί. Έτσι ακριβώς. Όταν λοιπόν οι έρευνες κατέληξαν στο πρόσωπό του και ανοίχτηκε και η δική του θηρίδα, μέσα βρέθηκαν κάποια από τα κλοπημαία. Γιατί τα υπόλοιπα όλο αυτόν τον καιρό είχαν κάνει φτερά. Τα βγάζε. Και να ξαναπούμε ότι ο ίδιος είχε αποσχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για άλλα δικήματα. Είναι, ξαναλέμε, σοκαριστικές τα όσα βγαίνουν αυτή τη στιγμή στην επιφάνεια. Μιλάμε γνωστός στους κοσμικούς κύκλους, καθώς ξαναλέμε είναι ο σύζυγος της γνωστής αισθητικού, ο οποίος, ξαναλέμε, είχε νοικιάσει θηρίδα, είχε βάλει μέσα τα κλοπημαία και σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία άρχισε να τα βγάζει λίγα-λίγα. Αυτό που τον φορτώνει ναι. περισσότερο από όλα, Φίλιππε, και ουσιαστικά είναι και η δαμόκλειος πάθη, είναι αυτό που θα τον καταδικάσει εφόσον είναι να καταδικαστεί. Δεν είμαστε δικαστήριο εδώ, παρακαλώ. Δεν, σίγουρα, παρακαλώ. Είπα εφόσον και αν. Αλλά θα το πρέπει να το πω, είναι ότι βρέθηκε το DNA του εκτός επάνω από τα, πάνω στα κλοπημαία, βρέθηκε DNA του σε διερυγμένη θηρίδα. Μάλιστα. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι προφανώς εδώ, είναι λοιπόν, εδώ λοιπόν η ελληνική αστυνομία δεν αποκλείει να είχε συνεργό και πληροφόρηση εκ των έσω. Από αφού τώρα ερευνάτε πώς γνώριζε ποιες θηρίδες να διαρρήξει και τι περίχαν αυτές. Κάποιος τον βοήθησε, κάποιος τον ενημέρωνε. Μιλάμε για ένα τεράστιο ρυφηφί. Για ένα ρυφηφί το οποίο μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μέσα να πούμε και να δώσουμε μια πληροφορία στις έρευνες στο σπίτι, το μαγαζί, και στη θηρίδα που διατηρούσε στο ίδιο υποκατάστημα της τράπεζας που είχε κλέψει, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Κλειδί θηρίδας και ρολόι χειρός μεγάλης αξίας. Συνέχισε. Α, κινητό τηλέφωνο, 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια και 7 κατσαβίδια, περίπου στα 680 ευρώ. Πλήθος εγγράφων, δεν γνωρίζουμε τι υπάρχει μέσα σε αυτά. Αποδείξεις αλλά και παραστατικά τραπεζών. Αυτά είναι από τις έρευνες που έκανε η αστυνομία και τα συγκέντρωσε. Ξαναλέω, κλειδί θηρίδας και ρολόι χειρός μεγάλης αξίας, κινητό τηλέφωνο, 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια και 7 κατσαβίδια, καθώς και 680 ευρώ πλήθος εγγράφων, αποδείξεων και παραστατικών τραπεζών. Να πούμε ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διεκεκριμένες κλοπές, αλλά και απήθεια. Ναι. Άρα σημαίνει
ότι έφερε αντίσταση κατά των αστυνομικών αρχών, άρα σημαίνει ότι είχαμε επεισόδιο με τους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας και άρα γι' αυτό το λόγο σχηματίστηκε και αυτή η κατηγορία στη δικογραφία μέσα. Καθώς να πούμε ότι έχει οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Πολύ σωστά. Είναι, ξαναλέμε, το σοκ στον κοσμικό κύκλο τεράστια. Σε λίγο θα δούμε. Τι είχε πει ο ίδιος όταν είχε έρθει αντιμέτωπος με ληστές μέσα στο σπίτι του. Με τα καλάστικα που είχαν μπει στο σπίτι του. Αυτά που του έκαναν, αυτά και πήγε και έκανε, χωρίς βέβαια να χρησιμοποιήσει καλάστικοφ, αλλά σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία που έχει δέσει απόλυτα την υπόθεση, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι ο δράστης της συγκεκριμένης ληστείας. Βρεθήκανε πάνω του και αντικείμενα από τα κλοπημαία, αλλά και το DNA του. Και στα κοσμήματα, αλλά και σε μία από τις θηρίδες που είχε τις διαρριγμένες ανοιχτή και είχε γίνει το μεγάλο ρυφηφή.